για την ακρίβεια στην υγεία, περιγράφεται όμως με μεγάλη ικανοποίηση τη λειτουργία της Τρόικας 5 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό κάνετε μέχρι τώρα. Επαναλαμβάνω, κύριε Φίλη. Τα πρώτα αποτελέσματα έχετε υπόψη σας, επειδή τώρα θέσατε το συγκεκριμένο θέμα, τα είδαμε. Γιατί εμείς από θεματικά νοσοκομείων 5 χρόνια δεν μοιράξαμε. Εσείς τα πήρατε. Έτσι. Άρα λοιπόν, ό,τι αφήσατε, αφήστε, γιατί ήδη ό,τι αφήσαμε, πήραμε. Όχι. Ξαναλέω, εμείς το από εικονικό πλεόνασμα που αφήσατε από 5,2 εκατομμύρια. 2,7. 47 εκατομμύρια από θεματικά νοσοκομείων. 5 χρόνια περιοριστικής πολιτικής δεν πήραμε. Ό,τι αφήσατε, τα εικονικό ήταν για να πληρώσετε τη δόση του νομισματικού ταμείου. Και την παγίδα μας λοιπόν, τη φτιάξατε. Εντάξει, αφήστε. Ναι. Τώρα, θα μιλήσουμε πάντως, για την παγίδα. Πάντως, η ικανοποίηση, το τονίζω αυτό. Λέτε. Η ικανοποίηση φαίνεται για την Τρόικα από τα όσα λέτε. Καλά δούλευε το πράγμα. Αυτό μας λέτε. Εγώ σας περιγράφω έναν τεχνικό τρόπο και σας ενημερώνω, γιατί αυτός ο τρόπος θα είναι ακριβώς ο ίδιος. Καλά. Γιατί θα είναι ακριβώς ο ίδιος. Το ένα μέρος θα άλλαξε σίγουρα. Γιατί θα είναι ακριβώς ο ίδιος. Θα είναι ακριβώς ο ίδιος, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό, κύριε φίλε, απλώς δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Την εκτίμησή μου δεν θα τη μοιραστώ. Για το τι κάνατε. Για το τι κάναμε εμείς. Με βάση και την εμπειρία, την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού. Ναι. Έχετε γι' αυτό καμία εκτίμηση. Άρα λοιπόν αυτό, αν πιστεύετε. Τόσο είναι ικανοποιημένος μιλάτε για το τι κάνατε μαζί με την Τρόικα. Μόλις τελειώσετε. Παρακαλώ. Αν τελειώσετε. Παρακαλώ. Ωραία. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέω είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα φύγετε από τις ευθύνες σας κάνοντας αναφορά στα πεπραγμένα της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά. Θα το ψηφίσετε από το νομοσχέδιο εσείς, κύριε Βορύδη. Το συγκεκριμένο. Γιατί πότε όπως θα βάλετε διαφθορά. Και το πρόβλημά σας ήταν ότι η πολιτική σας δεν είχε ένα κοινωνικό πρόσημο. Τώρα δεν θα έχετε μια δυσκολία το να διαχειριστείτε αυτού του είδους τα νομοσχέδια που θα φέρει η κυβέρνηση. Όπως θα λέτε συνέχεια όχι. Όπως γιατί δεν συμφωνεί η Τρόικα και είναι μονομερείς πιθανών ενέργειες. Ξέρετε, κυρία Κοράκη, ξαναγυρνάμε, βλέπετε την ίδια συζήτηση. Την ίδια επιχειρηματολογία την οποία έχω ακούσει επί 5 χρόνια. Τώρα απλώς το ευτυχές είναι ότι έχει να την αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση.